επίσης αυτά τα βραβεία, τα δύο, για τη συνέχεια. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη συνέχεια για τα play-off. Θέλω να είμαι καλά, και εγώ και η ομάδα, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Να ξεκινήσουμε θετικά τα play-off και να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο που είναι η πρώτη θέση. Πρόσφατα ταλαιπωρήθηκες πάλι από έναν τραυματισμό του καλοκαιριού στο πόδι. Ήταν τόσο δύσκολο αυτό να ξεπεραστεί, γιατί αρκετές φορές έχουμε διαβάσει ότι έχεις ενοχληθεί στο πόδι από τραυματισμό που έγινε αρχές Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν έχω ξεπεράσει το πρόβλημα. Με την αλλαγή καιρού το πόδι βγάζει πόνο, πρίζεται λίγο. Και επειδή είναι και τέτοιο το σημείο στο δάχτυλο, έρχεται σε επαφή συνέχεια με αντιπάλους, με την μπάλα. Οπότε δεν με αφήνει, ενοχλεί συνέχεια. Δύσκολο είναι. Δεν το περιμέναμε έτσι. Το ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις στα play-off με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, είναι καλό, είναι κακό, είναι θετικό, είναι αρνητικό? Είναι θετικό που ξεκινάμε το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη νίκη, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και μετά το κάθε παιχνίδι το βλέπουμε διαφορετικά και πιστεύω πως θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο. Έχοντας την εμπειρία από τα play-off περασμένων χρόνων, τι είναι το στοιχείο αυτό που καθορίζει την πορεία μιας ομάδας σε αυτή τη σειρά των 6 αγώνων? Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε όλα τα παιχνίδια. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί η πρώτη θέση. Οπότε το βλέπεις ξεχωριστά το κάθε παιχνίδι. Προετοιμάζεσαι. Έχεις μικρό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστείς για το κάθε παιχνίδι. Οπότε πρέπει να είσαι συγκεντρωμένοι όλοι και όλοι να δώσουν το 100%. Το επόμενο σου γκολ, όποτε και αν έρθει, θα είναι το 100 με τον ΠΑΟΚ. Η μία ανάγνωση των αριθμών. Η άλλη είναι αυτή που σε θέλει σε 27 παιχνίδια play-off να έχεις πετύχει μόνο 2 γκολ. Ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν τα πάω καλά με τα play-off. Μακάρι τώρα να είναι καλύτερη χρονιά. Μακάρι να πετύχω και τον γκολ που θα φτάσω στα 100. Όνειρο και αυτό, αλλά σου είπα, μέσα από τη δουλειά και με την προσπάθεια όλων των παιδιών θα έρθουν και οι προσωπικές αλλά και οι ομαδικές επιτυχίες.